Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον αγαπητό Μάριο Μπαζέο και θυμάσαι που είχε έρθει στο στούντιο για να μιλήσουμε για την έκθεση η οποία γίνεται στην, με το όνομα Φάντασμα, η οποία γίνεται στον πύργο Μπαζέου. Έχει ξεκινήσει ήδη από τις 3 Ιουνίου και θα συνεχιστεί μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου, αλλά ενώ όλα πάνε καλά έχουμε και το εξής παρατράγουδο. Αγαπητέ Μάρια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έχει συμβεί? Λοιπόν, δεν πέρασε πολύ καιρός που συζητούσαμε μαζί και από την εκπομπή σας για την γαλάζια ακολουθία, μια οικαστική, οικολογική θα λέγαμε διαδρομή από τον πύργο του Μπαζέου μέχρι την πλαγιά της που βρίσκονται τα ερείπια της Καλωρίτσας. Σε αυτό το διάστημα, στη διαδρομή δηλαδή, στο μονοπάτι, είχε σηματοδοτηθεί με ήπια οικολογικά μέσα η διαδρομή και στο τελείωμά της επάνω στα ερείπια βρισκόταν ένα έργο τέχνης της Ειρήνης Γκόνου που σηματοδοτούσε και το τέλος της διαδρομής. Ένα γαλάζιο πανί με ό,τι συμβολίζει όσον αφορά την πνευματικότητα και, και το χρώμα προστασίας που συμβολίζει αυτό το μπλε για, για τους πολιτισμούς της Μεσογείου. Παράλληλα υπήρχε ένα πανό που είχε φιλοτεχνήσει ο Κλάους Φάιφερ μαζί με την καλλιτέχνητα από την Ιαπωνία, τη Μιγιούκι Κίντο, και βρισκόταν και αυτό σε ένα ερυπωμένο κτίσμα στην ίδια πλαγιά, στην διαδρομή την ίδια. Αυτά την περασμένη Πέμπτη, μεταξύ πρωινές ώρες, 8.30 με 9.30 το πρωί, κάποιος τα αφαίρεσαν. Και αυτό είναι ένα γεγονός που αφενός είναι μεγάλη παραβίαση ιδιωτικού χώρου, είναι παραβίαση και βεβήλωση έργων καλλιτεχνών και είναι μια πολύ μεγάλη προσβολή και για την κοινωνία του τόπου μας. Όταν απέναντι σε επώνυμους και σε επώνυμα έργα, σε επώνυμες και τεκμηριωμένες προτάσεις υπάρχουν αντιδράσεις ανώνυμες και πώς να πω, προσβλητικές. Δυστυχώς από ό,τι βλέπουμε οι εκφράσεις του πολιτισμού είναι και από τη μια πλευρά είναι και από την άλλη. Δηλαδή δείχνουμε τον καλό μας πολιτισμό και από την άλλη πλευρά δείχνουμε και το κακό μας πρόσωπο. Το κακό μας τον καιρό που λέμε. Ξέρετε, δεν είμαι ο μόνος. Πιστεύω πάρα πολύ στην πατριώτες μας παρακολουθούν και δυστυχώς όχι μόνο πάνω στην Άξο, παρακολουθούν και εκτός αυτά τα φρικώδη περιστατικά με τις θαλάσσιες χελώνες που έχουν ξεκινήσει από πέρυσι, έχουν κορυφωθεί και έχουν πολλαπλασιαστεί αυτά τα κρούσματα. Να έχεις τέτοιες θρασίδηλες πράξεις, τελείως σχιζοφρενικές, δεν είναι λογικές, δεν πατάνε σε καμία λογική εξήγηση, και με ένα θρασίδηλο τρόπο, δηλαδή άγνωστοι σε διάστημα που δεν αντιλαμβάνεται κανένας, βιοπραγούν σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και προσβάλλουν το σύνολο όλης της κοινωνίας μας. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, αγαπητέ Μάριε, που λες, και δυστυχώς είναι αυτές οι μεμονωμένες περιπτώσεις που μπορούν να μαυρώσουν μία πορεία. Είναι αυτό που λέμε ότι μαζεύουμε το γάλα και χρειάζεται μόνο μία κλωτσιά για να το διαλύσουμε, να το χύσουμε όλο. Αυτό είναι μεγάλη κυριολεξία. Όμως ξέρετε, είναι και μεγάλη ευθύνη και γι' αυτό δημοσιοποιώ και το γεγονός. Πιστεύω ότι σε μέρη που έχουν ένα ελεγχόμενο, εν πάση περιπτώσει, μέγεθος, όλοι μας γνωρίζουμε σε κάποιο βαθμό ποιοι, πώς και γιατί θα μπορούσε. Ας προσπαθήσουμε να μην συγκαλύπτουμε τέτοια περιστατικά. Και η δικιά μου έκκληση είναι
τόσο για το φαινόμενο αυτό που σας λέω, το, με τις θαλάσσιες χελώνες που δεν έχει σταματήσει και εξακολουθεί να υπάρχει απειλή, όσο και με αυτή την καταστροφή που έγινε στα εικαστικά έργα της έκθεσης, οποιοδήποτε γνωρίζει ή έχει υπόνοιες ή θέλει να συζητήσει, τόσο οι αρχές όσο και εμείς ως διοργανωτές του φεστιβάλ και της έκθεσης θα θέλαμε να ακούσουμε και να πληροφορηθούμε. Και βέβαια, γιατί εμείς οι ίδιοι θέλουμε, ως ΝΑΞΗ, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τον τόπο μας από αυτά τα στοιχεία που μας δίνουν το κακό όνομα. Εμείς πρώτοι είμαστε αυτοί που θα τους βγάλουμε στη σέντρα. Μα πρέπει να το προσπαθήσουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και πρέπει να είμαστε, ξέρετε, σε άλλα πράγματα πρέπει να είμαστε ανακτικοί. Σε τέτοιες όμως διαταραγμένες συμπεριφορές όχι. Και να πούμε κάτι, ότι εδώ είμαστε μια κοινωνία ελεύθερη. Δηλαδή ο καθένας, αν διαφωνεί, δεν του αρέσει ένα έργο τέχνης, για παράδειγμα, μπορεί να το εκφράσει ελεύθερα. Όχι να προβεί σε αυτή την ενέργεια, στην καταστροφή αυτό του. Αυτό είναι που σας είπα και το ξέρετε. Όλη η δράση έχει μια τεκμηρίωση, η οποία και αυτή είναι δημοσιοποιημένη. Απέναντι σε αυτή την τεκμηρίωση, σαφώς μπορείς να την προτείνεις την αντιπράθεσή σου ή τον αντιλογό σου. Ακριβώς. Σε καμία περίπτωση όμως βιοπραγής. Δεν προβαίνει σε τέτοιου είδους, πώς να πω, βέβυλες, απαράδεκτες ενέργειες. Έτσι είναι, φανταστείτε, δηλαδή, τώρα. Η συμπεριφορά αυτή κρύβει μια διαταραχή. Όχι απλώς, δεν την κρύβει, τη φανερώνει. Φανερώνει. Την αναδεικνύει αυτή τη διαταραχή. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Απλώς, ξέρετε, έχουμε ευθύνη όλοι μας να μην τη συγκαλύπτουμε. Ναι. Όπως συμβαίνει σε πάρα πολλά περιστατικά βίας, το ξέρετε ότι αυτός είναι κανόνας, δεν σιωπούμε. Έτσι ακριβώς. Πολύ δίνουμε σωστά στοιχεία, καταγγέλουμε το γεγονός, αυτό κάνω εγώ τώρα, και αν θέλετε καλούμε και προτρέπουμε τους όσους γνωρίζουν ή όσοι μπορούν να βοηθήσουν να συμβάλλουν με την πληροφόρησή τους. Και πολύ καλά κάνετε, γιατί αυτό που πρέπει να γίνει είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτές είναι απαράδεκτες συμπεριφορές και δεν τις δεχόμαστε. Νομίζω, ξέρετε, και στο κάτω-κάτω και εκεί είναι που στεναχωριέται κανείς. Κάνεις κάτι καλό και προσπαθείς, είναι αυτό που λέτε, το φτάνεις σε ένα επίπεδο και αρκεί αυτή η κλωτσιά για να τα διαλύσει όλα. Σε εκθέτει ένα ολόκληρο κόσμο αυτή η πράξη. Υπάρχουν δύο, ξέρετε, δρόμοι, δύο επιλογές. Είναι να σιωπήσεις και να το αποκρύψεις για να μην υπάρξει προσβολή γενικότερη, ή όμως αυτό δεν σε βοηθάει σε βάθος χρόνου, γιατί μπορεί να επαναληφθεί και χειρότερα. Οπότε πρέπει να οδηγηθεί στην καταγγελία και στη δημοσιοποίηση. Ακριβώς. Και νομίζω ότι η απόκρυψη, η αποσιωπήση δεν κάνει καλό. Κάνει χειρότερο κακό από το ίδιο το έγκλημα. Και αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλουμε να είναι ανάμεσά μας. Απλά πράγματα. Ελπίζω όμως και ξέρω ότι, αγαπητέ Μάρια, ότι εσύ παρόλα αυτά θα συνεχίσεις. Και θα συνεχίσεις να δείχνεις αυτό που πιστεύεις ότι είναι η τέχνη. Και αυτό που πιστεύεις ότι πρέπει να γίνεται στο νησί μας, ο πολιτισμός. Μα πιστεύω ότι είναι η πιο ειρηνική και πώς να πω, φιλική προς κάθε κατεύθυνση δραστηριότητα που μπορείς να έχεις. Ακριβώς. Είναι μια δραστηριότητα που αγκαλιάζει τα πάντα και τους πάντες. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πραγματικά είναι αυτό που σας λέω. Μόνο μια διαταραγμένη προσωπικότητα μπορεί να αισθανθεί εχθρικά. Λοιπόν, εγώ να θυμίσω στον κόσμο ότι η έκθεση η οποία γίνεται, η όλη εκδήλωση στον πύργο Βαζέου έχει ξεκινήσει από τις 3 Ιουλίου και θα φτάσει μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου. Έχει το γενικότερο τίτλο Φάντασμα. Συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως η Ειρήνη Γκόνου, η Μιγιούκι Κίντο από την Ιαπωνία, ο Γιώργος Παπαφίγος, η Κολίν Μούρα Σμίθ από τις ΗΠΑ και η Μανουέλα Ζερβουδάκη από τη Γαλλία. Και υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Η επόμενη τώρα που βλέπω θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, 18 Ιουλίου με τον Πάνο Μουζουράκη και τον Μανώλη Φάμελο και Στάθη Δρογώση. Και Στάθη Δρογώση, ναι, σε μια ωραία ακουστική συναυλία. Ελπίζουμε να είμαστε με ήπιες και ευχάριστες διαθέσεις και να την απολαύσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Μάρια, και καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση και πραγματικά ας μείνουμε ανοιχτοί στην επικοινωνία μας. Έτσι, έτσι ακριβώς. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ.